Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι αγώνες κολύμβησης που διοργανώθηκαν την Κυριακή στα πλαίσια του φεστιβάλ Πλάι στο Κύμα. 55 κολυμβητές, άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στη διαδρομή Θασοπούλα και Ραμωτή, με όλους τους συμμετέχοντες, νικητές και ηττημένους, να απολαμβάνουν στο τέλος τις νοστιμιές και την καλή παρέα που τους περίμενε στην πάντα φιλόξενη παραλία της Κεραμωτής. Ευχαριστημένος από τη διοργάνωση και την προσέλευση του κόσμου, εμφανίστηκε ο κ. Σταύρος Ματζήρης, πρόεδρος των χειμερινών κολυμβητών Κεραμωτής. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2000 και εκεί έγινε και ο πρώτος κολυμβητικός αγώνας. Με αριθμό συμμετεχών 4. Και δεύτερη χρονιά έγινε πάλι με 4 άτομα και από εκεί και πέρα αρχίσαμε πλέον να το κάνουμε συστηματικά, να γίνονται πλέον κανονικά με υπεύθυνες δηλώσεις, με δηλώσεις, και φτάσαμε σε κάποια φάση να έχουμε 85 συμμετοχές. Σήμερα είχαμε 55, πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμενα σε αυτή την εποχή. Να μην πω και εγώ με τις τράπεζες κλειστές και επαναλαμβάνομαι όπως οι υπόλοιποι, τα πήγαμε αρκετά καλά έως πολύ καλά. Συμμετοχές από 10 έως όσο πάει, όσο αντέχει κανείς, όσο μπορεί. Οι γυναίκες, άντρες ελεύθερα, και από ηλικία είπαμε, από, νομίζω κάποια φορά κολύμπησε και ένα παιδί 1 ετών. Ναι. Ο αγώνας είναι δύσκολος από την άποψη ότι έχουμε πλευρικά ρεύματα, δηλαδή όπως κολυμπάει ο κολυμβητής και έρχεται προς την ακτή Κεραμωτής, τα ρεύματα έρχονται από τα αριστερά του και τον εκτρέπουν ανατολικά, με αποτέλεσμα, όπως είδα, δεν ξέρω αν ήσασταν από την αρχή του αγώνα εδώ, να έχουμε αρκετούς οι οποίοι παρεκτράπησαν αρκετά από το στόχο τους και αρκετοί οι οποίοι ήρθαν τρέχοντας στον τερματισμό. Η απόσταση είναι... Η απόσταση φέτος έγινε κατά 200 μέτρα λιγότερη, αλλά δηλαδή από 2.400 έγινε 2.200, λόγω του ότι ο τερματισμός ήρθε κατά κάποιο τρόπο λίγο πιο ευθεία. Η αγάπη για τη θάλασσα και τον ανταγωνισμό όθησε τους κολυμβητές να λάβουν μέρος και φέτος στον όμορφο αγώνα, με αρκετούς συμμετέχοντες να έρχονται στην Κεραμωτή από όλες τις γωνιές Ελλάδας. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το άθλημα και τι είναι αυτό που σας τραβάει στην κολύμβηση γενικά και στη θάλασσα? Λοιπόν, εγώ ασχολούμαι 37 χρόνια με το κολύμπι, γιατί άρχισα από 11 χρόνια να κολυμπάω. Και δεν το σταμάτησα ποτέ ούτε μια μέρα. Από εκεί και μετά είναι μια αγάπη το κολύμπι, δεν περνιέται ποτέ. Ο συγκεκριμένος αγώνας τι δυσκολίες είχε για σας? Εμένα είναι μάλλον η 12η φορά που το κάνω. Πλέον έχω μάθει και πού βγαίνουν τα άσπρα, πού είναι τα φύκια, πού είναι τα πάντα, τα ρεύματα. Είναι πάρα πολύ ωραίος αγώνας, δεν τη συναντάς ποτέ με αίδουσα. Το μόνο το αρνητικό είναι λίγο τα ρεύματα, αλλά αν ξέρεις να κολυμπάς, είναι και αυτό μέσα στη θάλασσα. Είναι ανοιχτή θάλασσα. Μπορείς να αποφύγεις. Για σας. Ο αγώνας είναι μια πολύ ωραία δυνατότητα να αθληθούμε, να συναντήσουμε παλιούς φίλους, να περάσουμε όμορφα μαζί τους και να κάνουμε και την προπόνησή μας. Σήμερα ήταν εύκολος αγώνας, δεν είχε πολλά ρεύματα. Συνήθως παλεύουμε τα ρεύματα αλλού πηγαίνουμε και αλλού βγαίνουμε, αλλά σήμερα ήταν πάρα πολύ καλά. Την αγαπάτε τη θάλασσα, έτσι? Πάρα πολύ. Από παιδική ηλικία και εγώ κολυμπούσα, ιστιοπλοεία, ασχολούμαι με πολλά σπορ, αλλά το κολύμπι είναι από τα αγαπημένα μου. Κάθε χρόνο να είστε εδώ με επιτυχίες. Ευχαριστώ, Μαρτίνα. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες που ήρθαν από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και μας τιμήσαν και αυτή τη χρονιά. Τραβάτε ρε παιδιά τώρα, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Βγήκα πρώτο στη γενική κατηγορία και πρώτος, όπως είναι φανερό, και στην κατηγορία τη δικιά μου, μέχρι 17 χρονών. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το κολύμβι και τι είναι αυτό που σε τραβάει στο άθλημα? Κάνω περίπου 11 χρόνια κολύμβηση και αυτό που με τραβάει στο άθλημα είναι ότι ο ανταγωνισμός, αυτό το που θέλει να βγει κάποιος πρώτος και κάποιος δεύτερος και κάποιος τρίτος, η διάκριση δηλαδή, αυτό. Έχεις λάβει μέρος και σε άλλους αγώνες ή του χρόνου, ας πούμε, θα λάβεις ξανά, σου άρεσε ο αγώνας? Εγώ προσωπικά πηγαίνω κολύμβηση και πηγαίνω σε πρωταθλήματα της κολύμβησης. Τώρα αυτό ήταν περιστασιακό γιατί το πρωτάθλημα ήταν νωρίς και μπόρεσα και ήρθα.
δυσκολίες είχε η συγκεκριμένη διαδρομή για σένα? Τα ρεύματα. Είχε πολύ ρεύμα και μας οδηγούσε προς τα ανατολικά. Και έτσι δεν μπορούσαμε να κολυμπήσουμε όπως θέλαμε ίσια. Και έπρεπε να κολυμπάμε με μια συγκεκριμένη πορεία. Εσείς τώρα ήρθατε για τους αγώνες κολύμβησης πλάι στο κύμα. Το συνηθίζετε κάθε χρονιά ή μόνο φέτος? Είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Είμαστε κολυμβητικός όμιλος Νηρέας Ορεστιάδος, το συγκεκριμένα το τμήμα ενηλίκων, και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχουμε στην εκδήλωση. Είμαστε συναισθηματικά δεμένοι με αυτή την εκδήλωση, διότι πέρσι ήταν σαν τμήμα η πρώτη μας χρονιά που συμμετείχαμε σε γενικά σε αγώνες ανοιχτής θάλασσας. Είμαστε σχετικά καινούριο τμήμα και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί τέτοιο τμήμα ενηλίκων οργανωμένο μόνο στην Ορεστιάδα και στην πόλη των Σερών.